Το βιολογικό καθαρισμό, για τον οποίο κυρίως είμαι εγώ. Είμαι εδώ. Είναι να υπογράψουμε μία προγραμματική με τη ΔΕΙΑ Άργους και τη ΔΕΙΑ Ναυτιλίου όσον αφορά τον εξορισμό του βιολογικού καθαρισμού. Εντάξει, μπορεί αυτό να μην είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Η περιφέρεια όμως έχει καθήκον να συνδράμει τους Δήμους και αυτό κάνει, δηλαδή να σε συνεργασία με τους Δήμους να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά στον αργολικό κόλπο και πρέπει να το λύσουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Μιλάμε για την Αργολίδα πάντοτε, την κύρια περιοχή τουριστικής ανάπτυξης, προβολής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια θέματα εδώ. Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι όσον αφορά στη Μαρίνα Ναυτιλίου, έχουμε ένα έργο το οποίο δεν έχει ξεκινήσει, έχει μία προϊστορία δήμαρχε 14 ετών, από το 2008. Έρχομαι λοιπόν να σας πω την εκτίμηση σήμερα, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ή λίγο αργότερα, πάντως μέσα στο 2021, να έχουμε εργολάβο εδώ. Πριν από λίγο μίλησα και με τον Υπουργό Τουρισμού. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται με ΣΔΙΠ. Υπήρχαν πολλά εμπόδια, σε συνεργασία όμως με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και κυρίως με το Δήμαρχο Ναυτιλίων. Τα ξεπεράσαμε αυτά τα εμπόδια. Έτσι, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή, στον υπολογισμό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, θα το δείτε ως πραγματικότητα πλέον και όχι ως δηλώσεις.